Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Στο σημερινό βίντεο τι σας έχω. Λοιπόν, wow, την έξυπνη ραπτομηχανή, χειροκρότημα. Λοιπόν, έχουμε εδώ στα χέρια μας την έξυπνη ραπτομηχανή, είναι αυτή εδώ που μοιάζει με συρραπτικό, ναι. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Την έχω βέβαια λίγες μέρες στα χέρια μου και ακόμα κάνω και μερικές δοκιμασίες. Θα πούμε και τα αρνητικά της. Ναι, έχει και αυτή τα αρνητικά της. Και ναι, και τα κόλπα της. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ, να δούμε το κουτί της. Να δούμε λίγο το κουτί. Είναι ισχυρή σαν επαγγελματική. Ναι, δεν θα το έλεγα. Ισχυρή σαν επαγγελματική. Ράβει ακόμη και τζίνκα, αλλά κρασιά, λοιπόν. Ναι. Έχει όλα αυτά εδώ πέρα που θα τα δούμε και μέσα. Όλα αυτά τα δώρα. Ναι. Λοιπόν, να τελειώσουμε το κουτί και να την ανοίξουμε. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη μηχανή δεν την έχω αγοράσει, ούτε είναι χορηγία. Απλά την είχε μία φίλη μου, μου την έδωσε για να τη δοκιμάσω, γιατί θέλω να πάρω κι εγώ μία, αλλά δεν ξέρω τώρα αν θα πάρω. Δεν ξέρω τι να κάνω, ακόμα είμαι σε πάρα πολύ σκέψη. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και γι' αυτό δεν ξέρω πόσο, αλλά στο ίντερνετ δεν έχει και πάρα πολλά λεφτά. Γύρω στα 8 και κάτι, 10 ευρώ πείτε. Και μαζί με τα μεταφορικά, κάπου εκεί θα πάει, γιατί το ψάχνω. Άμα δείτε στο ίντερνετ υπάρχουν, είναι πολλά site. Λοιπόν, και δικά μας ελληνικά. Πάμε να το ανοίξουμε, όπα, προσεκτικά. Είναι αυτό εδώ. Wow. Να αφήσω το κουτί στην άκρη. Εκεί δεν το χρειαζόμαστε. Να βγάλουμε πρώτα τη μηχανή μας. Όπα. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τα παρελκόμενα και μετά να πάμε στο κάτι αυτά. Εδώ. Τι έχει το σακουλάκι. Το σακουλάκι έχει το manual. Α, δεν φαινόταν στην κάμερα, sorry. Έχει το manual, οδηγίες χρήσης. Μπλα μπλα μπλα, μπλα μπλα μπλα. Που το manual, αφήτε το, μην το διαβάσουμε καλύτερα. Δεν θα καταλάβουμε χριστό. Έχει αυτά εδώ τις κλωστές μας. Λοιπόν, όπως μπορείτε να δείτε, είναι άνοιγα, δεν τα έχω ανοίξει γιατί έχω και δικές μου κλωστές, οπότε και έχουμε και αυτά εδώ πέρα. Αυτές είναι τα μασούρια, οι μασουρίθρες. Ναι, τις ξέρω γιατί εγώ έχω πάει για κέτοιμα, όπως σας έχω πει, πολύ παλιά και ξέρω από μηχανές. Ναι, έχει, όπως είναι αυτά 10, έχει και 10 από αυτά. Μόνο που έχει 3 λευκά. Τα χρωματιστά είναι 10. Λοιπόν, έχει και αυτό εδώ, που θα δούμε στη συνέχεια που πηγαίνει. Έχει ένα έξτρα βελονάκι, όπως μπορούμε να δούμε. Εδώ, έξτρα βελονάκι, το βάλω πάλι μέσα. μου έχουν και λίγο ανοίξει, θα έλεγα, εδώ, δείτε, και θέλουνε τέτοιο. Λοιπόν, και κάπου εδώ έχει, έχει και αυτό εδώ, πρέπει να φαίνεται, το οποίο περνά στο βελόνι, που να πω την αλήθεια μου εμένα δεν με πολύ βολεύει, θα το δοκιμάσουμε βέβαια, να περάσουμε το βελόνι, γιατί δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν βγει όλα αυτά εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχουν βγει όλα και παραλίγο να μπερδευτούνε. Λοιπόν, ωραία. Τώρα θα σας δείξω με το μαύρο χρώμα βασικά, να πω την αλήθεια μου. Αφήνουμε και αυτά στην άκρη. Λοιπόν, γιατί έχουμε πάνω ένα χρώμα. Να ξεκινήσουμε με τη μηχανή μας, τη ραπτομηχανή. Λοιπόν, και πριν, εντάξει, είπα χειροκροτήστε, χειροκρότημα, γιατί τη θεωρώ σαν παιχνίδι, γιατί πότε ράβει, πότε δεν ράβει, τέλος πάντων. Αυτά είναι τα αρνητικά, τα μείον, τα αρνητικά της που έχει. Λοιπόν, εδώ πέρα πηγαίνει η μασουρίθρα, το μασούρι μας. Όπως την άλλη τη μηχανή, την κανονική, πηγαίνει αυτό από κάτω και αυτά πηγαίνουν από πάνω στην άλλη τη μηχανή. Αλλά αυτή όμως χρησιμοποιεί μόνο μία κλωστή, αυτή εδώ. Γι' αυτό λέγεται και έξυπνη ραπτομηχανή, όχι μόνο την πας όπου θέλεις, απλά χρησιμοποιεί και μία κλωστή, και για πάνω και για κάτω. Λοιπόν, εδώ πέρα να πούμε ότι είναι με μπαταρίες, 4 μπαταρίες, ναι, 4 μπαταρίες, ναι, ωραία, το κλείσαμε. 4 μπαταρίες, η έξυπνη ραπτομηχανή. Εδώ πέρα είναι το κουμπί της. Αυτό εδώ είναι που κλειδώνει, έτσι το πατάς μετά και δουλεύει και ράβει. Κάτσε να κάνουμε μια δοκιμή, μισό λεπτάκι. Πατάω το, όπως μπορούμε να δούμε, το κουμπάκι εδώ και ακούτε, ωραία. Και άμα το κλειδώσουμε, προς τα αριστερά, προς τα εκεί, δεν πατιέται. Ενώ άμα το ανοίξουμε, πατιέται, δουλεύει. Λοιπόν, το κλείνουμε για να μην πατηθεί κατά λάθος. Εδώ πέρα, έχει αυτήν εδώ τη μασουρίθρα που λέμε. Όταν δεν θέλουμε να βάλουμε αυτό εδώ και έχουμε μια δικιά μας κλωστή, γιατί δεν έχει παράδειγμα τον γκρι π.χ. σου, σας λέω εγώ τώρα. Ναι, τον γκρι δεν το έχει. Και δεν έχει και το κίτρινο. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ, δεν έχει το κίτρινο, και αυτό που μοιάζει με κίτρινο, αυτό δεν είναι κίτρινο. Λοιπόν, οπότε έχω εγώ αυτό εδώ και θέλω να το βάλω εδώ. Εδώ μπαίνει. Λοιπόν, γι' αυτό σας έδειξα αυτό εδώ στην αρχή και θα σας δείξω. Λοιπόν, βγάζουμε αυτό εδώ, το βγάζουμε, βγαίνει εύκολα, θέλει προσοχή, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα ελαττήριο που βγαίνει εύκολα και πετάγεται σαν τρελό, έτσι, γιατί έχει όρεξη και πετάγεται. Λοιπόν, και θα βάλουμε αυτό εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, αυτό εδώ μπαίνει εδώ μέσα και μετά μπαίνει εδώ. Μπαίνει εδώ, θέλει λίγο δύναμη, αλλά εντάξει, μπήκε. Και μετά εσύ περνάς την κλωστή και ράβεις. Λοιπόν, εγώ τώρα θα το βγάλω αυτό εδώ, γιατί θα βάλω το μικρό. Θα βάλουμε αυτό εδώ που είχε επάνω, τη μαύρη κλωστή, γιατί έτσι θα σας δείξω καλύτερα με τη μαύρη κλωστή. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να σηκώσουμε το βελόνι κανονικά επάνω για να περάσουμε την κλωστή. Έχουμε αυτήν εδώ τη ροδέλα, είναι η ροδέλα αυτή εδώ που μπορούμε να διακρίνουμε. Τη γυρίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο και σηκώνεται το βελόνι. Και έτσι μπορούμε να περάσουμε την κλωστή μας. Λοιπόν, έχουμε και ένα ψαλιδάκι για να κόψουμε την άκρη της. Λοιπόν, δεν είναι δύσκολο. Να πω ότι αυτή εδώ η βιδούλα, αχ, πάλι δεν φαίνεται στην κάμερα, αυτή εδώ η βιδούλα είναι για να κανονίζουμε πόσο θέλουμε το γαζί μας να είναι, ντοτό ή σφιχτό. Εγώ κατά προτίμηση το προτιμώ σφιχτό, για να το περνάς μία φορά και όχι δύο φορές να ράβεις. Λοιπόν, δεύτερο χέρι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως να περνάμε την κλωστή στο βελόνι και να δούμε και πώς ακριβώς την περνάμε, θα ήθελα να σας δείξω τι έφτιαξα εχθές το βράδυ. Έφτιαξα αυτό εδώ το πορτοφολάκι και θα μου πείτε ναι, αφού δεν είναι τόσο επαγγελματική, εγώ δεν θα την έλεγα, γράφει ότι είναι ισχυρή σαν επαγγελματική. Να πω την αλήθεια ότι το ύφασμα το έραψε μία χαρά. Βέβαια, όταν πρώτο ξεκίνησα να ράψω, να ξεκινήσω ένα πορτοφόλι, μου βγάλε το λάδι. Δεν μπορούσε να ράψει καθόλου. Και μετά δεν ξέρω τι, το έπιασε και δούλεψε μία χαρά. Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, δεν θα φανεί τώρα γιατί το έχω γυρίσει έτσι. Όπως μπορούμε να το τεντώσουμε, δεν ανοίγει με τίποτα, το έχω δοκιμάσει και πιο δυνατά. Να πω ότι δεν ράβει, θέλουμε να βάλουμε φερμάρ, δεν το ράβει το φερμάρ. Εμένα προσωπικά δεν μου το έραβε. Και οπότε, και θα σας πω και το λόγο γιατί δεν ράβει το φερμάρ. Είναι το μείον που θα σας πω στην πορεία. Λοιπόν, και το έραψα με το χέρι το φερμάρ, να πω αυτό, ότι το πορτοφολάκι το έραψα με τη μηχανή και το φερμάρ με το χέρι. Οπότε κάτσε να πάμε τώρα να περάσουμε και το τέτοιο και να το δούμε. Πρώτα υπάρχει εδώ πέρα αυτό εδώ το που έχει τρυπούλα και περνάμε από εδώ πρώτα την κλωστή μας, την περνάμε από εδώ. Θα περάσει. Αν περάσει κιόλας καλά θα είναι. Λοιπόν, δεν το έβλεπα. Δεν φαίνονταν στην κάμερα. Την περάσαμε από εδώ πρώτα. Μετά την περνάμε από εδώ. Εδώ θα περάσει, καθίστε τώρα. Εδώ πέρα θα περάσει στο τέρμα. Στο τέρμα και πέρα και από το μεταλλικό που έχει. Όπως μπορούμε να δούμε, το ροδάκι είναι κόκκινο, η βιδούλα, μέσα από το μεταλλικό, τέρμα. Λοιπόν, μετά, είδες, εύκολα τραβιέται, δεν χρειάζεται να ασκήσεις πίεση για την ώρα, από τη στιγμή που δεν είναι στο βελόνι. Λοιπόν, τώρα, όπως μπορούμε να δούμε εδώ από κάτω, θα σας δείξω λίγο με το ψαλιδάκι για να μην βάζω το χέρι και δεν φαίνεται καν. Βλέπετε εδώ πέρα από κάτω έχει ένα σαν γατζάκι, σαν γάτσος είναι, και περνάμε και εκεί την κλωστή μας. Και αφού καταφέρουμε και την περάσουμε την κλωστή μας εδώ. Ναι, τώρα πώς θα γίνει είναι δύσκολο, εμένα δεν μου περνάει και τόσο εύκολα. από εδώ την περνάς, βασικά από εδώ και την περνάς εκεί, και εγώ πάντα ψιλοδυσκολεύομαι, η αλήθεια είναι, και δεν την περνάω καλά. 2,000 years later. Και όπως μπορούμε να δούμε, τα καταφέραμε και την περάσαμε, και τώρα πρέπει να την περάσουμε στο βελόνι. Λοιπόν, θα βάλουμε και αυτό εδώ για να την περάσουμε. Θα βάλουμε και αυτό, γιατί φυσικά δεν πρόκειται να περάσει από το βελόνι με την καμία, δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Αυτό εδώ, όπως μπορούμε να δούμε, έχει ένα σαν γατζάκι, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, μου φαίνεται στην κάμερα, εκεί λογικά κάτι πρέπει να φαίνεται στο γατζάκι. Και βασικά δεν ξέρω και αυτό πώς ακριβώς δουλεύει, το γατζάκι. Α, από την άλλη θέλει να πάει μάλλον. Για να δούμε. Έχει λίγο διαδικασία με το γατζάκι, δεν με βολεύει. Α, κάπως την περάσαμε. Την περάσαμε, λοιπόν, τα καταφέραμε. Περάσαμε την κλωστή, όπα, μαντάρα, ναι, sorry. Περάσαμε την κλωστή μας, εδώ, στο βελόνι μας. Αλλά πρέπει να περάσει και από εδώ κάτω. Όπως μπορούμε να δούμε, πρέπει να περάσει και από αυτό εδώ το μοχλό που έχει, μοχλός. Αυτό εδώ πρέπει να περάσει από κάτω. Το σηκώνουμε και το τραβάμε, οπότε πέρασε από κάτω. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε να ράψουμε. Λοιπόν, έχω βάλει μαύρη κλωστή για να φαίνεται εδώ στον γκρι. Λοιπόν, για να ράψουμε, σηκώνουμε πρώτα αυτό εδώ, μισό λεπτάκι, για να ράψουμε σηκώνουμε αυτό εδώ πρώτα. Περνάμε από κάτω εδώ, από εδώ, όπα, μου έφυγε λίγο, περνάμε το πανάκι από κάτω και τώρα είμαστε έτοιμοι να ράψουμε. Τώρα ξεκλειδώνουμε την ασφάλεια και μπορούμε να ράψουμε. Όπως μπορούμε να δούμε, έχει ράψει. Βέβαια το μείον είναι, να, αυτό που σας έλεγα, ότι μία ράβει, μία δεν ράβει. Κοιτάξτε εδώ από κάτω. Εδώ δεν το έχει ράψει. Πιο πέρα το έραψε. Αυτό είναι το μείον, ότι εδώ που δεν το έχει ράψει από κάτω θα ξυλωθεί από πάνω. Φαίνεται. Βλέπετε πως έχει κάνει κοιλιά, η κλωστή. Λοιπόν, τώρα σηκώνουμε με αυτή τη ροδέλα το βελόνι μας. Σηκώνουμε επάνω για να μπορέσουμε να σηκώσουμε την κλωστή μας. Και αυτό είναι ένα από τα μείον, όταν σηκώνεις την κλωστή, δεν τραβιέται δόθε, πρέπει να το κόψει σύριζα. Αυτό είναι ένα από τα μείον. Βλέπετε, η κλωστή κόπηκε. Λοιπόν, οπότε αλλού έχει ράψει και αλλού δεν έχει ράψει. Όπως μπορούμε να δούμε εδώ το πίσω μέρος. Λοιπόν, καλά, δεν ράβει και ευθεία. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό, γιατί ράβει λίγο στραβά. Τώρα να πούμε για αυτό το πρωτοφολάκι, ήμουνα λίγο τυχερή που το έραψα. Λοιπόν, και το ράψε και καλά και χωρίς να έχει αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αλλού να ράβει και αλλού να μην ράβει. Και να πούμε ότι εδώ πέρα, αν δεν τη γυρίσουμε την κλωστή μας από την άλλη μεριά, θα ξυλωθεί. δηλαδή τώρα, δεν ξυλώνεται. Εντάξει, έχει γυρίσει από κάτω. Εάν δεν γυρίσει κλωστή μας από κάτω, εύκολα μπορεί να ξυλωθεί. Εύκολα μπορούμε να το ξυλώσουμε. Τώρα δεν πιάνει και το ψαλιδάκι. Εύκολα. Πιάνει την κλωστή από το ύφασμα τώρα. Τέλος πάντων. Να κόβε και το ψαλίδι, καλά θα ήταν. Ναι. Εχτες με το παραμικρό μου ξυλωνότανε. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα ράψουμε άλλο τώρα. Αν τα καταφέρουμε και ράψουμε τίποτα άλλο, καλώς έχει. Και λίγο ακόμα για να σας δείξω. Λοιπόν. Πάλι θα το ξανακάνουμε, σηκώνουμε λίγο αυτό εδώ το μοχλό. Να το δούμε και από εδώ, το σηκώνουμε έτσι και περνάμε από κάτω το ύφασμα. Λοιπόν, θέλει προσοχή και πάμε να ξαναράψουμε. Παιδιά, μην έπαιρνε, να το δοκιμάσουμε. Μην το βγάλουμε, μην το κατηγορήσουμε από την αρχή το προϊόν, να δούμε. Τέλεια. Εδώ πέρα δεν έραψε, σταμάτησε μόνη της. Και κόπηκε μάλλον, κάτι τέτοιο. Βγήκε μόνη της εδώ πέρα, με έβγαλε και από τον κόπο, ναι. Γι' αυτό θεωρείται και έξυπνη ραπτομηχανή, παιδιά. Με έβγαλε από τον κόπο να κάθομαι εγώ να κόβω εδώ πέρα που τελείωνε. Ορίστε. Ορίστε. Τέλεια. Πάμε να σηκώσουμε. Μάλλον κόπηκε βασικά. Γι' αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί και στις επαγγελματικές μηχανές. Ναι, τώρα δεν τραβιέται εύκολα. Ναι, τέλει, έχει. Και άντε μετά να το περάσει από εδώ. Θέλει δύναμη τώρα. Κάπου έχει πιαστεί, μάλλον. Κάπου έχει πιαστεί εδώ πέρα, λοιπόν. Τι το πιάνει. Λοιπόν, τώρα το βγάλαμε τελείως, γιατί κάπου είχε σφίξει εδώ πέρα. Λοιπόν. Δεν θα ράψω τώρα άλλο, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία σε αυτή τη μηχανή που γράφει το βίντεο. Λοιπόν, να πούμε ποια είναι τα μείον της. Λοιπόν, βασικά για μένα, δηλαδή για τη συγκεκριμένη, μπορεί να υπάρχουν και άλλες μάρκες, όχι αυτή. Αυτή λογικά πρέπει να είναι ελληνικό προϊόν για να γράφει ελληνικά. Έξυπνη ραπτομηχανή που γράφει και εδώ πέρα, όπως σας είχα δείξει και στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, για μένα ποιο είναι το μείον της? Το βελόνι. Δηλαδή όταν θα την πάρετε υπάρχει πιθανότητα, αν δεν σας το έχουν συνδέσει, υπάρχει πιθανότητα να μην ράβει καθόλου. Εγώ όταν την πρωτοάνοιξα και τη δούλεψα, δεν δούλευε καθόλου. Δούλευε, αλλά δεν έραβε. Να σας το πω να καταλάβετε. Ήτανε σαν να έβαζες σκέτο το ύφασμα, χωρίς να έχει κλωστεί εδώ πέρα. Έτσι ένα πράγμα. Ενώ τα είχα συνδέσει όλα καλά, δεν έραβε. Και ποιο είναι το κόλπο για αυτή εδώ? Όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχει εδώ ένα βελόνι, που αυτό το βελόνι πρέπει να το ξεβιδώνεις από αυτήν εδώ, τη βιδούλα που έχει, ναι, που είναι με στραβοκατσάβιδο. Ξεβιδώνεις τη βιδούλα και το ρυθμίζεις στο βελόνι σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος, ούτε πολύ επάνω πρέπει να είναι, γιατί πολλοί το βάζουν το βελόνι τους επάνω και σφίγγουν τη βίδα. Δεν πάει έτσι. Το βελόνι πρέπει να πάει σε κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Αν είναι πολύ επάνω δεν πρόκειται να φτάσει κάτω-κάτω για να μπορέσει να ράψει. Λογικό είναι. Θέλει κάποιο συγκεκριμένο ύψος. Λοιπόν, και και το έφτιαχνα εγώ στο ύψος που ήθελα, να πω την αλήθεια, αλλά μετά ξαναέπεφτε το βελόνι, ξαναπήγαινε πάνω. Με την πίεση που κατέβαινε και έβρισκε στο ύφασμα, το βελόνι έφευγε από τη θέση του λογικά και πήγαινε πολύ, πολύ επάνω, με αποτέλεσμα να μην φτάνει να ράβει, που πάλι ήταν το ίδιο πρόβλημα. Δεν έραβε. Οπότε αναγκαζόμουν και πάλι το κάνω. Αναγκάζομαι να ξεβιδώσω τη βίδα, αυτή εδώ, να φτιάξω στο επιθυμητό αποτέλεσμα το βελόνι, εκεί που το θέλω για να ράβει σωστά, και να την ξαναβιδώνω. Και από το πολύ ράψιμο μπορεί πάλι να ξερυθμιστεί από εδώ. Έτσι, και να πούμε, γιατί δεν το είπα και πριν, θα σας το δείξω με το ψαλιδάκι μου εδώ, όπα, εδώ, ότι η τρυπούλα πρέπει να είναι μπροστά. Η τρυπούλα, όπως μπορούμε να δούμε, πρέπει να είναι μπροστά. Και να πω ότι κλωστή την περνάς από μέσα έξω. Από εδώ έξω περνάμε την κλωστή. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αυτό είναι το μείον, που καμιά φορά μπορεί να την πιάσει και να μην ράψει. Να ράψει σε μερικά σημεία, σε μερικά αλλά όχι. Όπως είδαμε και εδώ πέρα, να δούμε πάλι και το πανάκι μας. Αυτό εδώ είναι η ανάποδη. Ότι έχει ράψει και λίγο εδώ το άφησε. Ναι. Έραψε μόνο από πάνω δηλαδή. Κατά τα άλλα, αν δεν είχε αυτά, πιστεύω ήταν καλή για να φτιάχνεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάτι μικρά πράγματα. Δεν νομίζω ότι θα ράψει και τζιν. Ας λέει ότι ράβει και τζιν, εγώ δεν το πιστεύω, δεν έχω δοκιμάσει. Θέλω να δοκιμάσω και σε τζιν, βασικά. Πιστεύω ότι το τζιν θα ράψει μόνο άμα είναι ένα φύλλο, όπως είναι αυτό εδώ. Άμα βάλεις και δεύτερο από πάνω, για να φτιάξεις πορτοφολάκι, όπως έχω εγώ σκοπό να κάνω, δεν νομίζω να το ράψει, γιατί θα το ράψει, αλλά θα μετακινεί το βελόνι, γιατί έχει το τζιν δύναμη. Είναι σφιχτό το τζιν, οπότε με το που θα πατάει το βελόνι στο τζιν απάνω, στο ύφασμα, θα το μετακινεί πάλι. Να πω όμως ότι από εχθές που το έβαλα στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν έχει μετακινηθεί το βελόνι. Αλλά με προβλημάτισε αυτό εδώ τώρα, που εδώ έραψε, εδώ δεν έραψε και εδώ συνέχισε να ράβει. Τέλος πάντων, να σας δείξω και εδώ πάνω, κάτσε να δω αν θα βγει το βελόνι. Κάτσε να τα ανοίξω εδώ. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, ανοίξαμε αυτό εδώ και όπως μπορούμε να δούμε, φαίνεται και λίγο, δεν ξέρω αν φαίνεται και καλά βασικά, φαίνεται το βελόνι λίγο στην κάμερα. Δεν κάνει και καλό focus. Φαίνεται το κεφαλάκι λίγο του βελονιού. Δεν πρέπει να είναι πολύ επάνω, ούτε πολύ κάτω, να φαίνεται σαν το κεφάλι της καρφίτσας, να καταλάβετε. Τόσο πρέπει να φαίνεται, σαν το κεφάλι της καρφίτσας. Πρέπει να φαίνεται το βελόνι. Το πίσω μέρος του βελονιού, έτσι. Να το. Σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας πρέπει να φαίνεται. Αυτό εδώ να πούμε ότι μπαίνει πάλι, δεν παθαίνει τίποτα. Δείτε. Κλείνει. Έτοιμο. Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα εγώ θα την κλείσω προς τα κάτω, εκεί, την έκλεισα, λοιπόν, και θα τη βάλω στο κουτί της. Λοιπόν, αυτά παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, Αν σας άρεσε πατήστε like, ώστε να έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή με καμπανάκι, να ενημερώσετε και τα βίντεο που έρχονται και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Να είστε καλά, φιλιά πολλά και τα λένε. Bye! Α, θα κλείσω με τη μηχανή μου, με τη μηχανή. Bye! Όχι, εκεί.